Προειδοποιούσαμε όμως από την πρώτη στιγμή, από το Μάρτιο εδώ μέσα, ότι η περίοδος της τυφλής καραντίνας πρέπει να είναι περίοδος προετοιμασίας και ότι είναι δύο πράγματα που πρέπει εσείς να κάνετε ως κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τα κάνετε όλα, αλλά δύο πράγματα πρέπει να τα κάνετε. Το πρώτο ήταν να οργανώσετε ένα δίκτυο για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ. Και το δεύτερο, 7.000 διορισμοί μόνιμου προσωπικού, νοσηλευτών και γιατρών στο ΕΣΥ. Αυτά τα είχαμε πει πριν αρχή. Μας αγνοήσατε. Την 4η Ιουνίου κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση, στην οποία ερώτηση έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, πώς εκμεταλλευτήκατε το δίμηνο τυφλής καραντίνας ώστε να οργανωθούν τα μαζικά τεστ που θεωρούνται διεθνώς απαραίτητα? Πώς εκμεταλλευτήκατε το δίμηνο ώστε να οργανώσετε τις δομές της υγείας για να αντέξουν το δεύτερο κύμα? Και το τρίτο ερώτημα που έθεσα σε εκείνη την επίκαιρη ερώτηση, πώς σκοπεύετε να ανοίξετε τα σχολεία το φθινόπωρο? Ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε να μην απαντήσει. Αν είχατε προετοιμαστεί τότε, στις 4 Ιουνίου, θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθετε να μας πείτε τι προετοιμασίες κάνετε για να προετοιμάσετε και τον ελληνικό λαό. Σήμερα, 3 μήνες μετά, γνωρίζουμε την απάντηση. Δεν είχατε προετοιμαστεί. Επιλέξατε όμως να μην προετοιμαστείτε. Δεν σας κατηγορώ, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, για ανικανότητα ή για ολιγορία. Απλά, η προετοιμασία που εμείς προτάξαμε απαιτούσε πράγματα που συγκρούονται με πολύ συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα αυτού που εμείς ονομάζουμε παρασιτική ολιγαρχία. Το δημόσιο δίκτυο για μαζικά τεστ έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τα συμφέροντα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Οι μαζικές προσλήψεις των 7.000 νοσηλευτών, μόνιμων νοσηλευτών και γιατρών, που σύμφωνα με το οργανόγραμμα του δικού σας Υπουργείου Υγείας, είναι απαραίτητα για να έρθει το ΕΣΥ εκεί που θα έπρεπε να είναι, μετά από 10 χρόνια μνημονιακής κατάρρευσης. Αυτές οι μαζικές προσλήψεις γνωρίζουμε ότι είναι ο εφιάλτης των ιδιωτικών κλινικών. Αφήσατε λοιπόν τη δημόσια υγεία εξουθενωμένη, αφήσατε το λαό απροστάτευτο.